Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων του Attica TV, Παρασκευή σήμερα, 8 του μήνα, και να ξεκινήσουμε με το περιστατικό που σημειώθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Ένας νεκρός και 8 τραυματίες είναι ο αιματηρός απολογισμός της άγριας συμπλοκής στα ξημερώματα στις φυλακές Κορυδαλλού. Ανάμεσα στους τραυματίες υπάρχει και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος. Ένας νεκρός και 8 τραυματίες ήταν ο απολογισμός της άγριας συμπλοκής που έγινε χθες στις φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεκρός είναι Έλληνας ομογενής, ο οποίος βρέθηκε με κομμένη την καροτίδα ενώ είχε δεχθεί μαχαιριές και στα πλευρά. Από τη συμπλοκή που έγινε ανάμεσα σε ομάδα 20 ατόμων στο ψυχιατρίο του σωφρονιστικού καταστήματος, τραυματίστηκαν ακόμη άλλα 8 άτομα, κάποια εκ των οποίων δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο των φυλακών, ενώ άλλοι μεταφέρθηκαν σε εξωτερικά νοσοκομεία. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος, ενώ οι πρώτες ενδείξεις για το συμβάν αναφέρουν ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έχουν επιληφθεί όλες οι αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές και το συμβάν ερευνάται. Η νεότερη εξέλιξη σε αυτό το περιστατικό που σημειώθηκε είναι ότι υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε ένας κρατούμενος, αλλά και για να διακριβωθεί η νομιμότητα των διαδικασιών μεταγωγής των κρατουμένων στο ψυχιατρίο. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων, τον κύριο Σπύρο Καρακίτσιο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, κύριε Καρακίτσο, εντάξει, όλοι από το πρωί σας ρωτάνε πώς προέκυψε αυτό το περιστατικό. Δεν είναι το πρώτο. Και εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω από πού πηγάζει, ποια είναι η αιτία που φτάνουμε να έχουμε ένα νεκρό μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού. Με μία φράση είναι η έλλειψη πολιτικής. Όσο δεν υπάρχει η ουσιαστική πολιτική παρέμβαση και ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις στο ελληνικό σύστημα κράτησης, γιατί σωφρονιστικό δεν είναι αυτό το σύστημα, είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι τέτοιου είδους περιστατικά, τα οποία εμείς επανειλημμένως έχουμε αναδείξει, όχι όλα, αλλά πάρα πολλά, και τα οποία πιστέψτε με, μόνο η κορφή του παγόβουνου φτάνει στα φώτα της δημοσιότητας, όσο λοιπόν δεν αντιμετωπίζει η ίδια η πολιτεία με τις οφειλόμενες παρεμβάσεις που θα έπρεπε να κάνει, είναι μαθηματικός βέβαιο ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξαναδείτε και εσείς ως δημοσιογράφοι και εμείς ως εργαζόμενοι ένα ανάλογο περιστατικό. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε τι λέτε και για τις ευθύνες της πολιτείας που σίγουρα υπάρχουν. Ωστόσο, το αιματηρό γεγονός προέκυψε από αιχμηρό αντικείμενο. Αυτά τα αντικείμενα πώς μπορούν και μπαίνουν μέσα στα κελιά των φυλακών? Καταρχήν δεν γνωρίζουμε τι είδους αντικείμενα είναι, τι είδους ήταν στο χθεσινό περιστατικό, έτσι να πούμε πιο συγκεκριμένα. Δεν γνωρίζουμε στο χθεσινό περιστατικό με τι είδους, αν ήταν αυτοσχέδιο, αν ήταν κάποιο άλλο αιχμηρό αντικείμενο με τον οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα ο κρατούμενος, ο οποίος δυστυχώς αφεβίωσε, σύν οι άλλοι κρατούμενοι που τραυματίστηκαν. Ένα αυτό. Δεύτερον, μπορώ να σας περιγράψω πάρα πολλούς τρόπους με τους οποίους οι ίδιοι κρατούμενοι μπορούν να κατασκευάσουν αυτοσχέδια μαχαίρια μέσα στις φυλακές. Όπως επίσης μπορώ να σας περιγράψω και πάρα πολλούς τρόπους εισαγωγής παράνομων αντικειμένων μέσα στις φυλακές, ξεκινώντας από τη διαφθορά των υπαλλήλων. Μάλιστα. Πάντως, ισχύει αυτή η πληροφορία που ακούγεται και τουλάχιστον άτυπα μεταφέρεται από στόμα σε στόμα, ότι υπάρχουν ομάδες μέσα στις φυλακές που βρίσκονται σε αντιδίκεια και φτάνουν σε ακραίες καταστάσεις. Συγγνώμη, δεν ακούγεται άτυπα. Το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί διαχρονικά και κυρίως τα τελευταία χρόνια ισχυρές ομαδοποιήσεις κρατουμένων σε συγκεκριμένα καταστήματα κράτους της χώρας, πέρα από τις καταγγελίες των εργαζομένων και των συνδικαλιστών και της Ομοσπονδίας, πέρα από όλα αυτά, έχουν καταγραφεί επισήμως από αναλυτικές και περιστατωμένες εκθέσεις που έχει κάνει το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Αρμόδια Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστήριων, η περιβόητη ΕΠΕΤΕ, και η οποία επανειλημμένως έχει καλέσει την Υπουργείο Δικαιοσύνης να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, παραδείγματος χάρη την χάραξη και την εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδιασμού, βραχυχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού για το σωφρονιστικό ελληνικό σύστημα, το οποίο δυστυχώς όχι μόνο χαράχτηκε στο πόδι, όχι μόνο είναι γενικό και αόριστο, είναι και ανεφάρμοστο. Μάλιστα, τίθεται ένα άλλο θέμα όσο αφορά την ασφάλεια τη δική σας, των σωφρονιστικών υπαλλήλων. Έχετε προτείνει κάποιο σχεδιασμό για να αντιμετωπίσετε και να εξασφαλίσετε τη δική σας ακεραιότητα και με υπόμνημα ίσως και να το καταθέσετε στην πολιτεία ή στο αρμόδιο Υπουργείο, να δείτε πώς μπορεί να βρεθεί μια λύση? Όχι ένα, τα.
και σε όλες τις πολιτικές ηγεσίες, και στην τωρινή και στην προηγούμενη και στην προπροηγούμενη και πολύ πιθανό πιστεύουμε και στην επόμενη πολιτική ηγεσία, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες έπρεπε να είχαν γίνει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς, ξέρετε, ήμασταν από τους υπέρμαχους των αποσυμφορητικών διατάξεων του νόμου Παρασκευόπουλου και του μετέπειτα νόμου Κοντονή, ο οποίος είναι ήδη ακόμα σε εφαρμογή, οι οποίοι νόμοι έχουν δεχθεί σφοδρή κριτική από όλη την κοινωνία και από πάρα πολλούς φορείς. Mm-hmm. Είπαμε όμως ότι λέμε ναι σε αυτή την αποσυμφόρηση για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στην πολιτική ηγεσία και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να κάνει ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις. Και προτείναμε συγκεκριμένα μέτρα. Mm-hmm. Όπως παραδείγματος χάρη την πρόσληψη προσωπικού, το διαχωρισμό των κρατουμένων, τη δημιουργία των τμήματων μη ελεύθερης διαβίωσης, την ουσιαστική και παραγωγική λειτουργία των αγροτικών φυλακών. Πάρα πολλά μέτρα. Τη δημιουργία πρωτοέγκλειστων τμήματων κράτησης νέων ερχόμενων κρατουμένων που μπαίνουν για πρώτη φορά ζωή τους φυλακή. Προτείναμε πάρα πολλά μέτρα. Τίποτα από αυτό δεν έγινε πράξη. Τίποτα από αυτό δεν προσπαθήσανε να το εφαρμόσουν. Αντιθέτως όμως είδαμε μια εντελώς επιδερμική, αντεκλιματική, σοβρονιστική πολιτική, η οποία στεκόταν μόνο στο κόψιμο μιας κορδέλας. Να εγκαινιάσουμε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, να εγκαινιάσουμε μια μονάδα. Όλα θεμητά είναι αυτά. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως, όπως βλέπετε, τα πραγματικά προβλήματα των ελληνικών φυλακών δεν αντιμετωπίστηκαν. Και όσο η ίδια η πολιτεία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης αρνείται πεισματικά να αναλάβει τις ευθύνες και να καταλάβει τα ουσιαστικά προβλήματα, είναι μαθηματικός βέβαιο ότι αυτή η κατάσταση θα γιγαντωθεί ακόμα περισσότερο. Μάλιστα, κύριε Καρακίτσο, το θέμα και το πρόβλημα είναι πολύπλευρο. Θα χαρούμε πολύ να τα πούμε από κοντά και να ανοίξουμε έναν τέτοιο διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς, να δούμε από πού πηγάζει το κακό και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει αντίκτυπο και στην κοινωνία και έτσι τονώνει την ανασφάλεια των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην γιορτή της γυναίκας. Με γυναίκες γέμισε το Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή τη σημερινή ημέρα. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε υπουργούς, βουλευτές, γυναίκες που εργάζονται στα σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα για το συνεχή αγώνα των γυναικών στην ισότητα. Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας σήμερα και ο Πρωθυπουργός θέλησε να τιμήσει το γυναικείο φύλο. Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου γυναίκες υπουργούς και βουλευτές, καθώς και γυναίκες που εργάζονται στα σώματα ασφαλείας, αλλά και στις ένοπλες δυνάμεις. Στην ομιλία που απευθύνε στις καλεσμένες του, ο Αλέξης Τσίπρας επεσήμαινε ότι ο αγώνας για τις γυναίκες δεν έχει τελειώσει. Οι γυναίκες παλεύουν καθημερινά στη ζωή τους, στις προσωπικές τους σχέσεις και στους χώρους εργασίας, όπου δεν λαμβάνουν το σεβασμό που θα αναλογεί. Πιστεύουμε ότι σήμερα είναι μια μέρα που ίσως όλοι θα θέλαμε. Να μην χρειάζεται να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να μην χρειάζεται να κάνουμε εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, happening για να αναδείξουμε την αξία και τη σημασία της μέρας της γυναίκας. Δεν είμαστε όμως δυστυχώς ακόμα στο σημείο εκείνο που δεν θα χρειάζεται κάθε 8 του Μάρτη να θυμόμαστε και να επισημαίνουμε ότι ο αγώνας αυτός δεν έχει τελειώσει. Και οφείλουμε να υψώσουμε ένα κοινωνικό τείχος, να μην κλείσουμε τα μάτια μπροστά σε φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας, έμφυλης βίας και κακοποίησης, αλλά και ψυχολογικής βίας, παρενοχλήσεων στον χώρο της εργασίας. Αυτά τα φαινόμενα οφείλουμε να τα στιγματίσουμε, οφείλουμε να τα αναδείξουμε, οφείλουμε να τα καταδικάσουμε. Κυρίως οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός ο μαραθώνιος που ξεκίνησε το 1857 στη Νέα Υόρκη συνεχίζεται. Η κατοχήρωση στο νομικό πλαίσιο της ισότητας είναι μια κατάκτηση θεσμική και ουσιαστική, οφείλουμε όμως να την κατοχυρώσουμε και μέσα στην καθημερινότητά μας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μια σειρά από πρωτοβουλίες της κυβέρνησης υπέρ των γυναικών στην Ελλάδα, όπως η στήριξη και επέκταση των δομών προστασίας και συμβουλευτικής για θύματα έμφυλης βίας, η αύξηση των θέσεων στους παιδικούς σταθμούς και η άδεια μητρότητας 6 μηνών. Μήνυμα έστειλε και μέσω της επίσημης σελίδας του στο Twitter, όπου είπε χαρακτηριστικά: «Η 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, μας θυμίζει ότι ο αγώνας για την πραγματική ισότητα είναι συνεχής και μας αφορά όλες και όλους». Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα στο στούντιο είναι ο κύριος Άκης Ιωαννίδης, υποψήφιος βουλευτής στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε. Με τη Νέα Δημοκρατία, δεν το είπα. Λοιπόν, πολιτική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε από θέματα οικονομίας.
Ενώ όλα δείχνουν ότι η οικονομία κάπως ανακάμπτει με κάποιο τρόπο, από τη Νέα Δημοκρατία συνεχίζεται η αντιπαράθεση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε χθες, σήμερα δεν θυμάμαι, για το διακύβευμα της οικονομίας για το 2009 και την προοπτική να είσαστε κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι προχθές έγινε η έκθεση για την οικονομία, βγήκε στον αέρα. Μιλάμε για μια ανεμική ανάπτυξη. Μετά από 4 χρόνια συνεχόμενα στη διακυβέρνηση της χώρας του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα έχουμε ανεμική ανάπτυξη. Ενώ θυμάστε όλοι, και θέλω να θυμίσω στους τηλεθεατές σας, ότι το 2014 τα πράγματα στην οικονομία ήταν πολύ καλύτερα. Βγαίναμε ουσιαστικά από το τούνελ αυτό της λιτότητας και των μνημονίων, αλλά δυστυχώς ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ξαναμπήκαμε μέσα. Αλλά αυτό το οποίο έχει αξία για όλο τον κόσμο, για όλους τους πολίτες, είναι η πραγματική οικονομία, κυρία Ντούσκα. Στην πραγματική οικονομία, νομίζω, ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει ακόμα περισσότερο σε σχέση με τον παρελθόν. Το αφήγημα ότι βγήκαμε από τα μνημόνια προφανώς και δεν πηγαίνει κάτω στους πολίτες. Θέλω να θυμίσω ότι 4,5 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες χρωστάνε στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, ακόμα και οι νοικοκυρέοι. Αυτή θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι τα σπασμένα από την κρίση των προηγούμενων ετών. Βέβαια. Διότι φαντάζομαι, όποια και να τα κυβέρνηση, θέλει έναν απαραίτητο χρόνο για να σταθεί η οικονομία στα βεβαίως, πόδια της. Βεβαίως και όχι. Έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε που έχουμε ΣΥΡΙΖΑ στην διακυβέρνηση της χώρας. Θέλω να θυμίσω σε όλους το εξάμηνο της τότε μεγάλης διαπραγμάτευσης με τον κύριο Βαρουφάκη, που η χώρα χρεώθηκε, υπερχρεώθηκε από αυτήν εδώ τη διαπραγμάτευση. Αλλά είναι σημαντικό να πούμε ότι οι 4,5 εκατομμύρια Έλληνες που χρωστάνε, ουσιαστικά όλος ο ενεργός οικονομικός πληθυσμός της χώρας, ακόμα και οι νοικοκυρέοι, οι οποίοι δεν θέλανε να έχουν οφειλές, πλέον δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Και πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται σίγουρα στη βαριά υπερφορολόγηση, την οποία έχει επιβάλει αυτή εδώ η κυβέρνηση για 2 λόγους. Πρώτον, για να πιάνει τα δυσβάσταχτα πρωτογενή πλεονάσματα του 3,5% που πλέον όλοι, και άρχισε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε όλη την Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι αυτό το πράγμα δεν βγαίνει και ζητάνε να μειωθούν. Μόνο ο Τσίπρας δεν το καταλαβαίνει. Και δεύτερον, οφείλεται στο γεγονός ότι τα χρήματα από τους φορολογούμενους πολίτες πηγαίνουν σε ημέτερους του κυρίου Τσίπρα για να βολεύονται στα διάφορα υπουργεία, σε μετακλητούς κλπ. Δεν απευθύνεστε, φαντάζομαι, σε δημόσιους υπαλλήλους. Όχι, απευθύνομαι στους μετακλητούς τύπου κυρίου Καρανίκα, που έχουν ανέβει πάρα πολύ υπέρμετρα οι μετακλητοί. Πάντως, κύριο Ανίδη, να ρωτήσω κάτι. Και φαίνεται ότι και η επόμενη κυβέρνηση, που πιθανότατα να είσαστε εσείς, ότι υπάρχουν ακόμα μνημονιακές δεσμεύσεις που θα σας στοιχειώσουν και, και το επόμενο διάστημα. Άρα, πώς μπορείτε εσείς να υλοποιήσετε το δικό σας οικονομικό πρόγραμμα? Βεβαίως υπάρχουν μεταμνημονιακές και μνημονιακές δεσμεύσεις που πρέπει να ακολουθήσουμε. Η οικονομία μας βρίσκεται ακόμα, από ό,τι βλέπετε, δεσμευμένη σε πολλά από αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί να κάνει η σημερινή κυβέρνηση και δεν τα έχει κάνει. Αλλά θέλω να θυμίσω 2-3 παραδείγματα. Το ένα παράδειγμα είναι της Ιρλανδίας, το άλλο παράδειγμα είναι της Πορτογαλίας και το άλλο παράδειγμα είναι της Κύπρου. Και αυτές οι τρεις οικονομίες ήταν υπομνημονιακή επιτροπία. Και αυτές οι τρεις οικονομίες, αφού μπόρεσαν και κάνανε τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες έπρεπε να κάνουν, πλέον τρέχουν πάρα πολύ γοργά σε ανάπτυξη και το βλέπουμε αυτό και στη γειτονική μας, στους αδελφούς μας τους Κύπριους. Το βλέπουμε στην Ιρλανδία, που η ανάπτυξη ξεπερνάει το 5-6% και η μείωση της φορολογίας, αυτό δηλαδή που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρήσεις, βοήθησε το να γίνει αυτό, προσελκύοντας ξένες άμεσες επενδύσεις, και γενικότερα η οικονομία τους οδεύει προς το καλύτερο. Γιατί? Γιατί ακριβώς βελτίωσαν τους δείκτες της οικονομίας, μείωσαν τη φορολογία, έκαναν άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων που υπήρχαν και μάζεψαν αυτά τα οποία έπρεπε να μαζέψουν. Μάλιστα, αυτή η κυβέρνηση δεν το κάνει. Μια οικονομία για να ορθοποδήσει χρειάζεται και πολιτική σταθερότητα. Βεβαίως. Να μιλήσουμε λίγο για την περίοδο την οποία διανύουμε. Είναι προεκλογική. Υπάρχουν πολιτικές ζυμώσεις, δημοσκοπήσεις, φαντάζομαι ότι λαμβάνετε υπόψη, σας παρακολουθείτε. Υπάρχει και η πιθανότητα να γίνετε κυβέρνηση χωρίς να έχετε απόλυτη πλειοψηφία. Είναι ένας παράγοντας αυτό, και θέλω πριν φτάσουμε να πούμε για το τι θα γίνει, τα επόμενα βήματα που θα κάνετε, βλέπουμε ότι υπάρχουν τριγμοί και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Πού αναφέρεστε? Εγώ δεν το βλέπω αυτό, ότι υπάρχουν τριγμοί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ενιαίο μέτωπο, γιατί βλέπουμε να αρχίζουν κάποια στελέχη του κόμματός σας να κρατάνε αποστάσεις από κάποια άλλα.
και απευθύνομαι στο ακροδεξιό μέτωπο και απευθύνομαι και μιλάω για τον κύριο Δένδια και ενδεχομένως τον κύριο Χατζηδάκη. Πρόσφατα διάβαζα έτσι ένα άρθρο που έλεγε ότι η αντιπολίτευση που θέλουν να ακολουθήσουν Χατζηδάκης και Δένδια, που είναι πιο ήπιον τόνων, θέλουν να έχουν επιχειρήματα και πολιτικό πολιτισμό. Η Νέα Δημοκρατία, κυρία Ντούσκα, είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, το οποίο αρχίζει από την δεξιά και φτάνει μέχρι τις παρυφές της αριστεράς. Δεν υπάρχει ακροδεξιό μέτωπο μέσα στη Νέα Δημοκρατία, εκτός άμα ακροδεξιό εννοούμε ότι αυτά τα οποία υπερασπιζόμαστε για την πατρίδα και το έθνος τους θεωρούμε ακροδεξιούς. Εγώ διαφωνώ σε αυτό ότι υπάρχουν ακροδεξιοί μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Η ακροδεξιά είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας και εκτός συνταγματικού τόξου. Ο κύριος Γεωργιάδης... Αυτό το οποίο είναι σημαντικό να σας πω σήμερα είναι ότι προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα να πετάξουν λάσπη στον αναμνηστήρα λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ακροδεξιά και στηρίζουν όλο το αφήγημά τους μεταξύ μιας κόντρας μεταξύ της αριστεράς, της δίθες αλληλέγγυας δημοκρατικής αριστεράς με ακροδεξιά. Τι είναι ακροδεξιό? Μήπως είναι ακροδεξιό και ακραίο αυτό το οποίο κάνανε στα Γιάννητσά που πήγανε και έβαλαν την αστυνομία να συλλάβει ανθρώπους οι οποίοι πήγανε καφέ απέναντι από το δημορχείο στο οποίο μιλούσε ο κύριος Κουβέλης? Αυτό τι είναι? Δεν είναι ακραίο? Δεν θυμίζει καθεστώτα αλλού τύπου? Δεν θυμίζει τα κομμουνιστικά καθεστώτα? Οι ακραίοι φαίνονται με τις πράξεις τους. Και ακραία είναι όλα αυτά τα οποία κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Ξέρετε γιατί το λέμε αυτό? Αν ενδεχομένως θα πρέπει να συνεργαστείτε με κάποιο μικρότερο κόμμα για την συγκρότηση βουλευτικού σώματος, κοινοβουλευτικού σώματος, ίσως θα στοιχήσει κάποιες φωνές ιδιαίτερα ακραίες. Όπως είναι του κύριου Γεωργιάδη και νομίζω και εσείς στο παρελθόν είχατε έτσι μια αντιδικία μαζί του. Σας λέω, στη Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι σε όλα είμαστε, συμφωνούμε για τα πάντα και κυρίως δεν μιλάμε για το γενικό και για την ιδεολογία μας. Μιλάμε ουσιαστικά για τον τρόπο με τον οποίο εκτελούμε ή θεωρούμε ότι πρέπει να πάνε τα πράγματα. Προφανώς και υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις κλπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάνουμε τον στόχο μας. Και ο στόχος μας είναι ένας. Από εκεί και πέρα, επειδή μου θέσατε ένα ερώτημα όσον αφορά τι θα κάνουμε με τις συμμαχίες. Νομίζω ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης το είπε ξεκάθαρα. Και αυτοδυναμία να πάρει η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει συμμαχίες και με άλλους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι θα έχουμε μια κοινή προγραμματική βάση, αλλά και με πρόσωπα τα οποία δεν προέρχονται από τον ιδεολογικό μας χώρο. Ουσιαστικά πάμε να κάνουμε το μέτωπο της κίνημα αλλαγής. Το μέτωπο και για το κίνημα αλλαγής. Έχουμε συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ, θέλω να σας πω, από το 2012 μέχρι το 2014. Είχε τις δυσκολίες αυτή η συγκυβέρνηση. Δεν μας έκανε απαραίτητα καλό σε όλα. Είχαμε και τις δικές μας διαφορετικές απόψεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να έχει γίνει, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό το οποίο ζούμε τώρα. Mm-hmm. Και αυτό το χειρότερο λέγεται κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να εγκαλεί εμάς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν αυτή ήταν με τον κύριο Καμένο, μέσα στο οποίο σε αυτό το κόμμα υπήρχαν ξεκάθαρα ακροδεξιές απόψεις. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο θα επικρατήσει την επόμενη μέρα είναι το διακύβευμα, είναι ο ρεαλισμός και η λογική απέναντι στο λαϊκισμό και στην παράνοια. Κύριε Ανίδη, εσείς έχετε πει ως και νέος σε ηλικία άνθρωπος ότι θέλετε να εκπροσωπήσετε τη νέα γενιά κτλ. Φαντάζομαι ότι για να την εκπροσωπήσετε και να σχεδιάσετε κάτι καλύτερο για το μέλλον, θα έχετε αναγνωρίσει τα λάθη του παρελθόντος. Βεβαίως, να σας πω κάτι. Όποιος θεωρεί ότι δεν έχουν γίνει λάθη στο παρελθόν, σε όλες τις περιόδους της διακυβέρνησης, θεωρώ ότι δεν έχει καμία θέση μέσα στην πολιτική. Προφανώς και έχουν γίνει λάθη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης. Έχει όμως πολύ μεγάλη διαφορά, επιτρέψτε μου να σας πω, κυρία Ντούσκα, άλλο να γίνονται λάθη και άλλο να γίνονται εγκλήματα όπως γίνονται με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Το παραδείγματος χάρη, το μακεδονικό ήταν ένα έγκλημα της κυβέρνησης, το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα το βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Βέβαια, δεν ταυτίζονται όλοι με αυτή την άποψη. Ήταν και πολιτικός καταναγκασμός ως ένα σημείο για ορισμένους στελέχη. Εγώ το θεωρώ έγκλημα. Ήδη πάλι, πρόσφατο είναι αυτό που το είδα πριν λίγο, τα Σκόπια, αυτοί οι οποίοι θέλουν να ονομάζονται Μακεδόνες κλπ, βάφτισαν και κάνουν καμπάνια πανευρωπαϊκή για κρασιά μακεδονικά. Δεν υπάρχει πουθενά το Βόρειο Μακεδονία. Δηλαδή κάθε μέρα τη συμφωνία αυτή την κάνουν κουρελού. Κάθε μέρα για μια καμπάνια για 2.000 χρόνων κρασιά μακεδονικά. 2.000 χρόνων. Δηλαδή τι λένε? Ουσιαστικά λένε ότι η ιστορία των 2.000 χρόνων της Μακεδονίας μας ανήκει σε αυτούς. Αυτά, κυρία Ντούσκα, θα τα βρούμε μπροστά μας. Και γι' αυτό εγώ μιλάω ξεκάθαρα για έγκλημα κατά της ιστορίας μας.
Μάλιστα. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Ένα δευτερόλεπτο για τους νέους μόνο. Οι νέοι όντως έχουν γυρίσει το πρόσωπό τους στο πολιτικό σύστημα και οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα να τους αποδείξουμε ότι πρέπει να είμαστε εκεί, κάνοντας κυρίως πράξεις και λέγοντας λιγότερα λόγια για να τους ξαναφέρουμε στην πολιτική. Μάλιστα. Σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εμείς να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από την εκπομπή Δημοσκοπήσεις με τον Γιώργο Λεμό, που σήμερα καλεσμένος ήταν ο υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας, ο κ. Νάσος Ηλιόπουλος. Δεν φοβόμαστε καθόλου να μιλήσουμε προγραμματικά και στην πρόταση που είχε κάνει ο κ. Γερουλάνος για τους χώρους αποπτευόμενης χρήσης. Είχαμε απαντήσει θετικά σε αυτή τη συνεργασία. Δεν έχουμε τέτοιο ζήτημα. Το συγκεκριμένο ερώτημα πηγαίνει περισσότερο προς τον κύριο Γερουλάνο, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, ο πολιτικός του χώρος στην κεντρική σκηνή αυτή τη στιγμή είναι απολύτως επιθετικός απέναντι στις δυνάμεις της αριστεράς. Εγώ θα ήμουν αντίστοιχος αν έλεγα ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε με τον κύριο Γερουλάνο, όταν συνολικά υπερασπιζόμαστε μία σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Οπότε θεωρώ ότι στην πραγματικότητα το ερώτημα απευθύνεται στους ανθρώπους του κινήματος αλλαγής και όχι σε εμάς. Ήθελα να δω και τη δική σας πλευρά και κατά πόσο είστε ανοιχτός σε συνεργασίες. Αλλά συνοψίζοντας το θέμα, θεωρείτε ότι η απλή αναλογική ενδεχομένως να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία του Δήμου την επόμενη μέρα? Θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα κάθε δύναμη θα πρέπει να δείχνει τη σοβαρότητα και την αποφασιστικότητα για να λειτουργήσει ο Δήμος. Θεωρώ ότι περισσότερο θα εκπαιδεύσει ένα πολιτικό προσωπικό στο να γίνει πιο συγκεκριμένο, πιο προγραμματικό και πιο αποτελεσματικό. Άρα στο τέλος της ημέρας αυτό θα είναι νίκη και για το Δήμο και για την πολιτική ζωή της χώρας. Σας προβληματίζει, κύριε Ηλιόπουλε, η δυναμική, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα έχει άνοδο, η δυναμική τέλος πάντων που εμφανίζει η Χρυσή Αυγή στην Αθήνα? Κοιτάξτε, ακροδεξιό μέτωπο. Θέλω να πιστεύω ότι κάθε δημοκρατικός πολίτης αυτής της χώρας πρέπει να ανησυχεί για το γεγονός ότι έχουμε στη Βουλή ένα νεοναζιστικό μόρφωμα. Ειδικά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει ζήσει ναζιστική κατοχή και έχει ζήσει πολύ ξεκάθαρα τι σημαίνει αυτό το στοιχείο. Η εκτίμησή μου από τις γειτονιές, γιατί ξαναλέω, πέρα από το γεγονός ότι ζω και έχω μεγαλώσει σε μια γειτονιά που είναι, ας πούμε, από τις δύσκολες γειτονιές της Αθήνας, δηλαδή το τέταρτο δημοτικό διαμέρισμα που είναι σε πόλια Κολωνός και ένα κομμάτι από τα Πατήσια, αλλά και από όλες τις περιοδίες που κάνουμε αυτή τη στιγμή, είναι ότι σε κάθε περίπτωση η δυναμική που έχει η Χρυσή Αυγή δεν είναι η δυναμική που υπήρχε στις δημοτικές εκλογές του 2014. Δεν θέλω να το υποτιμήσω, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχει και ένα κομμάτι βουβής ψήφου. Λοιπόν, σε κοινωνικά θέματα τώρα, βρέφος έπεσε από τα χέρια ηλικιωμένου ιερέα κατά την τελετή στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Νικήτη Χαλκιδικής. Ο πατέρας του βρέφους κατέθεσε μήνυση εναντίον του ιερέα αλλά και κατά παντός υπευθύνου. Βρέφος 40 ημερών έπεσε από τα χέρια ηλικιωμένου παπά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σαραντισμού στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Νικήτη Χαλκιδικής με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με τον πατέρα του βρέφους, ο οποίος κατέθεσε μήνυση κατά του ιερέα, ο παπάς κόνταψε και έπεσε στο πάτωμα, με αποτέλεσμα το παιδί να σπάσει το πόδι του και να υποστεί κάκωση στο κεφάλι. Αμέσως μεταφέρθηκε στην παιδοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, με τους γιατρούς να αναφέρουν ότι η κατάστασή του καλυτερεύει, αλλά ίσως χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ο πατέρας του βρέφους επιρρύπτει ευθύνες στη Μητρόπολη Κασανδρίας, που δεν έχει ακόμα απομακρύνει τον ιερέα. Τρυπάνε το παιδί, συνέχεια παίρνουν αίμα. Τον κάνουν εξετάσεις συνεχώς οι γιατροί. Εντάξει, οι γιατροί είναι από πάνω του. Λένε θα γίνει καλύτερα. Θα κινηθούμε νομικά με τη δικηγόρο μου. Καταθέσαμε μήνυση και θα δούμε. Αυτό που ζητάω για να μην υπάρχει, να μην κινδυνεύσει κι άλλο παιδί εκτός το δικό μου, να μην κινδυνεύσει κι άλλο παιδί. Θα πέσει κι άλλο παιδί. Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλουν επίσης ότι έχουν επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί για τον ηλικιωμένο ιερέα, αλλά η Μητρόπολη δεν έχει δώσει λύση. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή η Εκκλησία και αυτοί που εκπροσωπούν την Εκκλησία πρέπει να συνειδητοποιούν όταν πλέον δεν μπορούν να είναι σωστοί απέναντι στα καθήκοντα τα οποία ορίζει η Εκκλησία μας, θα πρέπει να αποσύρονται. Απολύθηκε η διευθύντρια του σούπερ μάρκετ My Market, η οποία με την επιστολή της προς τους εργαζόμενους προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και κοινωνική κατακραυγή, αφού ζητούσε να χαμογελούν που έχουν δουλειά και ότι πληρώνεται με 300 ευρώ το μήνα. Εκτός της αλυσίδας σούπερ μάρκετ My Market, τέθηκε η περιφερειακή διευθύντρια λειτουργίας καταστημάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της αλυσίδας. Με επιστολή της προς τους εργαζόμενους, η διευθύντρια είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, γιατί τους ζήτησε να χαμογελούν, γιατί έχουν δουλειά και πληρώνονται με 300 ευρώ, και αυτό είναι αρκετό από μόνο του.
Οι διαστάσεις που έλαβε η δημοσιοποίηση του εγγράφου ανάγκασαν την εταιρεία να επιβεβαιώσει το γεγονός, τονίζοντας ωστόσο ότι επρόκειτο για ατυχές, συγκεκριμένο και μεμονωμένο περιστατικό, που δεν εκφράζει και δεν συνάδει με τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων και την κουλτούρα του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Το θέμα πήρε τέτοιες διαστάσεις με το Ρουβίκονα αρχικά να στοχοποιεί την υπάλληλο και στη συνέχεια να επιτίθεται με τρικάκια σε υποκατάστημα της αλυσίδας στη συμπρωτεύουσα. Ανοιξιάτικο θα είναι ο καιρό το τρίμερο τη καθαρά Δευτέρα. Ωστόσο, την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε αναλλαγή του σκηνικού του καιρού, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ. Υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε το Σαββατοκύριακο αλλά και την καθαρά Δευτέρα, αφού ο καιρό αρχίζει να μεταβάλλεται από το βράδυ τη Δευτέρα και έπειτα. Οι εκδρομείς δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα κατά την έξοδό τους και σε στεριά και σε θάλασσα. Επίσης, όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με σύμμαχο τον καιρό, όπως τη βεβαιώνει ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές. Ύστερα και από τη σημερινή ανοιξιάτικη ημέρα με την αρκετή ηλιοφάνεια και τον υδράγειο να ξαναμένει ξανά σε λίγες περιοχές στους 23-25 βαθμούς, και αύριο Σάββατο θα συνεχιστεί ο ανοιξιάτικος καιρός με την καλοκαιρία του, με τις καλοτάξιδες θάλασσες, και όσοι έχουν προγραμματίσει να φύγουν δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στο τρίμερο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει πάλι σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και γενικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Και για την Κυριακή θα έχουμε πάλι καλοκαιρία με κάποια ρήση συννεφιά που δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά και γενικά όλες οι εκδηλώσεις όλη την επικράτεια θα γίνουν με πάρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, το βράδυ της καθαράς Δευτέρας ο καιρός αρχίζει να μας τα χαλάει, αφού η επόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που διανύουμε τώρα, με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και ισχυρούς βόρειους ανέμους. Για την καθαρά Δευτέρα τώρα παραμένει βέβαια ξανά καλός ο καιρός, θα υπάρχει όμως μια ρήη συννεφιά η οποία σιγά σιγά θα πυκνώσει. Για να αρχίσει να χαλάει καιρός από το βράδυ, από τη νύχτα της καθαράς Δευτέρας και κυρίως προς την Τρίτη. Οπότε Τρίτη και Τετάρτη θα έχουμε αισθητή μεταβολή του καιρού, με βροχές, με τοπικές καταιγίδες, με πτώση θερμοκρασίας. Πιστεύω μια πτώση συγκριτικά με αυτές τις ημέρες που έχουμε τώρα τις υψηλές θερμοκρασίες κατά 7 με 9 βαθμούς τουλάχιστον. Και γενικά θα έχουμε μια μεταβολή του καιρού την Τρίτη με ενίσχυση των ανέμων και επικράτηση ισχυρών βοριάδων. Γενικά η εβδομάδα που μας έρχεται από Τρίτη και μετά θα είναι όλος διόλου διαφορετική με αυτή που διανύουμε τώρα, καθώς και η θερμοκρασία θα πέσει ζητά και κατά περίοδος θα έχουμε και συννεφιές και βροχές. Τουλάχιστον θα έχουμε σύμμαχο το καιρό το τρίμερο. Να πάμε σε μια είδηση πριν από λίγο. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επέμβαση τοποθέτησης βηματοδότης στο Μίκη Θεοδωράκη μετά την εσπεσμένη εισαγωγή του στο νοσοκομείο. Με απόλυτη επιτυχία υποβλήθηκε το πρωί σε χειρουργική επέμβαση ο Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος νοσηλεύεται στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών από τις 26 Φεβρουαρίου. Στον Έλληνα συνθέτη τοποθετήθηκε η ειδική συσκευή για τον έλεγχο του καρδιακού ρυθμού και μέχρι στιγμής ανταποκρίνεται θετικά στην επεμβατική μέθοδο, με τους γιατρούς να εκφράζουν την αισιοδοξία ότι η κατάστασή του θα βελτιώνεται συνεχώς μέρα με την ημέρα. Ο Μίκης Θεοδωράκης εισήχθη στο ιατρικό κέντρο με συμπτώματα κολπικής μαρμαριγής, με την αντιβίωση που του χορηγήθηκε αρχικά να μην αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, και έτσι χθες το βράδυ αποφασίστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση. Στο πλευρό του Μίκη Θεοδωράκη βρίσκονται συνεχώς οι δικοί του άνθρωποι, ενώ δεκάδες είναι τα μηνύματα για ταχεία ανάρρωση που φτάνουν από ολόκληρο τον κόσμο. Και να κλείσουμε στο πνεύμα των ημερών. Το ρεκόρ Guinness έσπασαν 511 άτομα χορεύοντας τον καρναβαλικό χορό συγχρονισμένα στην Πάτρα. Η Πάτρα διεκδικεί ρεκόρ Guinness με το μεγαλύτερο καρναβαλικό χορό που έγινε ποτέ. Πάνω από 500 χορευτές κάθε ηλικίας, επαγγελματίες και μη ανταποκρίθηκαν στο ραντεβού στον υπαίθριο χώρο του Royal Theater το βράδυ της Πέμπτης για να χορέψουν σε απόλυτο συντονισμό για περίπου 8 λεπτά και να βάλουν την πόλη τους στο χρυσό βιβλίο των ρεκόρ. Από νωρίς ο κόσμος συγκεντρώθηκε στο χώρο περιμένοντας με ανυπομονησία να συμμετάσχουν στην ανθρώπινη αλυσίδα χορού και να χαρίσουν στην πόλη θέαμα και διεθνή αναγνώριση μέσα από το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Κορυφώνεται η προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από περίπου 9 μήνες ο Μάριος Ιωαννίδης, διοργανωτής της εκδήλωσης και ιδιοκτήτης σχολής χορού στην Πάτρα. Πέραν των συντελεστών και των εκατοντάδων χορευτών στον διαμορφωμένο χώρο για την εκδήλωση, βρέθηκαν εκτός του κ. Ιωαννίδη και άλλοι δύο ειδικοί που έδωσαν τις κατάλληλες πιστοποιήσεις και μαζί το πράσινο φως, ώστε η Πάτρα να γράψει το δικό της ρεκόρ. Εδώ ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων του Attica TV. Να έχετε ένα καλό τριήμερο, να ξεκουραστείτε, να περάσετε καλά και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό απόγευμα σε όλους σας.